10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, freedom! Ο Λόγος του Θεού προς τον άνθρωπο έχει καταγραφεί σε ένα βιβλίο που ονομάζεται Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή αποτελείται από την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο μέσα από νόμους όπως ο πατέρας που διαπαιδαγωγεί το ανήλικο παιδί του και του μαθαίνει να προσέχει στον δρόμο, ενώ στην Καινή Διαθήκη ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο σαν ίσως προς ίσο όπως μιλάει ο πατέρας το ενηλικιωμένο παιδί του που γνωρίζει πλέον να πορεύεται μόνο του. Στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στη Γένεση, περιγράφεται η δημιουργία του ανθρωπίνου όντος και του χώρου του, όπως και η αρχή του χωροχρόνου. Στο τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, την Αποκάλυψη του Ιωάννου, περιγράφεται το τέλος του χωροχρόνου και η φανέρωση του αληθινού χώρου του Θεού και του θεωμένου ανθρώπου. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης γίνεται μια εκτενής περιγραφή ενός θηρίου με 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Είναι ένα σημείο κλειδί της Αποκάλυψης, το οποίο όταν κάποιος το κατέχει μπορεί να κατανοήσει εύκολα το βιβλίο της Αποκάλυψης, καθώς και όλα όσα συμβαίνουν στις μέρες μας. Για να εξετάσουμε όμως το θηρίο της Αποκάλυψης, είμαστε υποχρεωμένοι να μελετήσουμε πρώτα το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ. Εκεί καταγράφονται κάποιες πληροφορίες απαραίτητες για την εξήγηση του θηρίου με τα 7 κεφάλια και τα 10 κέρατα. Παλαιά Διαθήκη, προφήτης Δανιήλ, κεφάλαιο 2. Το 604 π.Χ. ο βασιλεύς των Χαλδαίων Ναβουχοδονόσορ, κατά το δεύτερο έτος της βασιλείας του στη Βαβυλώνα, είδε ένα μυστηριώδες όραμα. Τόσο μεγάλη ταραχή του προξένησε που ξέχασε τι ακριβώς είχε δει. Διέταξε αμέσως όλους τους μάγους, τους εξορκιστές, τους σοφούς και τους μάντες της Βαβυλώνας να του πούν τι όραμα είδε και να του το ερμηνεύσουν. Δυστυχώς όμως κανένας δεν κατάφερε να το βρει. Κι έτσι ο βασιλιάς άρχισε να τους εκτελεί. Τότε εμφανίστηκε ένας από τους εχμάλωτους Ισραηλίτες, ο Δανιήλ, και υποσχέθηκε πως θα πραγματοποιήσει αυτό τη διαταγή του βασιλέως. Πράγματι, ο Δανιήλ μαζί με τρεις φίλους του προσευχήθηκαν θερμά στο Θεό και το όνειρο καθώς και η ερμηνεία του τους αποκαλύφθηκαν. Τότε ο προφήτης Δανιήλ παρουσιάστηκε στον Ναβουχοδονόσορα και του είπε: «Εσύ βασιλιά είδες ένα τρομερό άγαλμα που είχε κεφάλι από χρυσάφι, στήθος και χέρια από ασίμι, μέση από χαλκό και πόδια από σίδερο ανακατωμένο με όστρακα. Και καθώς βασιλιά κοίταζες τρομαγμένος, ένας μεγάλος βράχος αποσπάστηκε από ένα βουνό χωρίς την επέμβαση ανθρώπου και έπεσε στα πόδια του αγάλματος και το συνέτριψε. Ο βράχος αυτός μεγάλωσε και έγινε βουνό μεγάλο που κάλυψε όλη τη γη. Αυτό είναι το όνειρο που είδες βασιλιά και τώρα άκου και την ερμηνεία του. Εσύ βασιλιά είσαι το κεφάλι το χρυσό. Εσύ είσαι ο πρώτος κοσμοκράτορας βασιλιάς. Μετά από τη δική σου βασιλεία θα εμφανιστεί δεύτερη βασιλεία που συμβολίζεται με το ασημένιο στήθος και αργότερα τρίτη βασιλεία που θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη και συμβολίζεται με τη χάλκινη μέση. Και στο τέλος θα έρθει και η τέταρτη βασιλεία που συμβολίζεται με τα πόδια από σίδερο ανακατωμένο με όστρακα. Αυτή η βασιλεία θα είναι και η φρικιαστικότερη, διότι όπως το σίδερο τσακίζει και συντρίβει τα πάντα, έτσι και η βασιλεία αυτή θα τα συντρίψει όλα. Το ότι είναι αναμεμειγμένα το σίδερο και το όστρακο σημαίνει ότι στη βασιλεία αυτή θα είναι αναμεμειγμένη η λαή της γης και όπως το σίδερο συντρίβει το όστρακο, έτσι και οι δυνατοί θα συντρίβουν τους αδύνατους. Και όπως ο σίδερος δεν κολλά με το όστρακο, έτσι και οι άνθρωποι κάθε λαού και έθνους θα βρίσκονται ανακατωμένοι χωρίς κανείς να σχετίζεται ή να συνδέεται με τον συνάνθρωπό του. Τις μέρες εκείνες θα γίνει η δευτέρα παρουσία που θα διαλύσει τα επίγεια βασίλεια όπως ο βράχος τσάκισε το άγαλμα και θα φέρει την επουράνιο και άφθαρτη βασιλεία». Οι πληροφορίες που παίρνουμε από το δεύτερο κεφάλαιο του προφήτη Δανιήλ είναι ότι τα παγκόσμια βασίλεια που θα εμφανιστούν στη γη πριν την επουράνιο βασιλεία είναι 4. Με πρώτο το βασίλειο των Χαλδαίων ή Βαβυλωνίων που ιδρύθηκε στη Βαβυλώνα το 605 π.Χ. από τον Ναβουχοδονόσορα και το οποίο στο όραμα συμβολίζεται με το χρυσό κεφάλι του αγάλματος. Δεύτερο το βασίλειο των Μηδοπερσών που το 538 νίκησαν τους Βαβυλωνίους
και συμβολίζεται με το ασημένιο στήθος. Τρίτο, το βασίλειο των Ελλήνων που κυρίευσαν τους Μηδοπέρσες το 331 π.Χ. και διέδωσαν ως τα πέρατα της γης το μοντέλο της ελληνικής κοσμοπολιτείας και του Έλληνα κοσμοπολίτη και συμβολίζεται με τη χάλκινη μέση. Και τέταρτο και τελευταίο, ένα βασίλειο που συμβολίζεται με τα σιδεροστράκινα πόδια και είναι το πιο απάνθρωπο απ' όλα, καθώς θα συνενώνει βία όλα τα έθνη σε ένα υπερκράτος όπου ο αδύνατος θα συντρίβεται από το δυνατό, κανείς δεν θα σχετίζεται με κανέναν και θα κυριαρχεί πόνος, φόβος και θάνατος. Αυτό είναι το κράτος που ετοιμάζεται με την παγκοσμιοποίηση, προς το παρόν ονομάζεται Διευρυνόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ολοκληρωθεί στο τέλος των κρατικών ενοποιήσεων. Παλαιά Διαθήκη, προφήτης Δανιήλ, κεφάλαιο 7. Στη Βαβυλώνα του 555 π.Χ., κατά το πρώτο έτος της βασιλείας του Βαλτάσαρ, βασιλιά των Χαλδαίων, ο προφήτης Δανιήλ είδε ένα όνειρο. Είδε τους ανέμους από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα να χτυπούν τη θάλασσα και από μέσα της να βγαίνουν τέσσερα διαφορετικά θηρία. Το πρώτο ήταν σαν λέαινα με φτερά αετού, το δεύτερο σαν αρκούδα και το τρίτο σαν λεοπάρδαλη που είχε τέσσερα κεφάλια και τέσσερα φτερά. Το τέταρτο ήταν το φοβερότερο απ' όλα. Είχε σιδερένια δόντια και χάλκινα νύχια και ξέσχιζε τα πάντα. Πάνω δε στο κεφάλι του υπήρχαν 10 κέρατα. Τρία από αυτά ξεριζώθηκαν καθώς ξεφύτρωσε ένα άλλο κέρατο που έβγαλε μάτια και στόμα και ξεστόμησε λόγια αλαζονικά. Τότε εμφανίστηκε πύρινος ο θρόνος του Θεού σε όλη του τη δόξα. Ανοίχθηκαν τα βιβλία της ζωής και ήρθε η ώρα της κρίσης. Το κέρατο που ξεστόμιζε τα λόγια τα μεγάλα πετάχτηκε μαζί με το θηρίο στη φωτιά και από τα άλλα θηρία αφαιρέθηκε κάθε εξουσία που είχαν στη διάρκεια του συντεταγμένου χρόνου τους. Και ήρθε ένας Υιός ανθρώπου που έλαβε από το Θεό την αιώνιο εξουσία και την άφθαρτη βασιλεία. Ο προφήτης Δανιήλ, φοβερά ταραγμένος, ρώτησε έναν από τους αγγέλους που παρευρίσκονται στο όραμα τι σημαίνουν όλα αυτά. Ο άγγελος του εξήγησε πως τα τέσσερα θηρία συμβολίζουν τα τέσσερα παγκόσμια βασίλεια που θα εμφανιστούν στη γη πριν την επουράνιο βασιλεία. Το τέταρτο θηρίο συμβολίζει το τέταρτο και τελευταίο επίγειο βασίλειο, το οποίο θα ξεπεράσει σε αγριότητα κάθε προηγούμενο και θα καταστρέψει ολόκληρη τη γη. Τα 10 κέρατα του θηρίου συμβολίζουν τους 10 συγκυβερνήτες του βασιλείου αυτού. Μετά από αυτούς θα εμφανιστεί ένας άλλος ανώτατος κυβερνήτης που θα εκθρονήσει 3 από τους 10 και θα ξεπεράσει σε κακία τους πάντες. Θα ξεστομίσει λόγια εναντίον του Θεού, θα κυνηγήσει τους πιστούς και θα προσπαθήσει να αλλάξει τους νόμους της φύσης και του Θεού. Θα του επιτραπεί να τα κάνει αυτά για 3,5 χρόνια. Μετά θα έρθει η ώρα της κρίσης που θα εξαλείψει κάθε επίγειο βασίλειο και θα φέρει την επουράνιο και αιώνιο βασιλεία. Στο 7ο κεφάλαιο του προφήτη Δανιήλ βλέπουμε ξανά τα τέσσερα παγκόσμια βασίλεια ή κοσμοκρατορίες που είδαμε και προηγουμένως, δηλαδή τη Χαλδαϊκή Κοσμοκρατορία που σε αυτό το όραμα συμβολίζεται με Λέαινα, την Μηδοπερσική Κοσμοκρατορία που συμβολίζεται με Αρκούδα, την Ελληνική Κοσμοκρατορία που συμβολίζεται με Λεοπάρδαλη και την Παγκοσμιοποιημένη που συμβολίζεται με το θηρίο με τα 10 κέρατα. Οι πρόσθετες πληροφορίες που παίρνουμε είναι ότι η τρίτη κοσμοκρατορία, η ελληνική, θα εμφανιστεί με 4 μορφές, καθώς η λεοπάρδαλη που συμβολίζει την ελληνική κοσμοκρατορία έχει 4 κεφάλια.
Το πρώτο κεφάλι συμβολίζει την κοσμοκρατορία των Μακεδόνων. Το δεύτερο κεφάλι συμβολίζει την κοσμοκρατορία των Σελευκηδών. Το τρίτο κεφάλι συμβολίζει την κοσμοκρατορία των Πτολεμαίων. Και το τέταρτο κεφάλι συμβολίζει την ρωμαϊκή ή σωστότερα την ελληνορωμαϊκή κοσμοκρατορία. Μετά από αυτό το διαχωρισμό της ελληνικής κοσμοκρατορίας σε τέσσερις επιμέρους κοσμοκρατορίες, συμπεραίνουμε ότι οι κοσμοκρατορίες που θα εμφανιστούν στη γη πριν την επουράνιο βασιλεία είναι συνολικά 7. Μαθαίνουμε επίσης ότι η τελευταία κοσμοκρατορία, δηλαδή αυτή που στείνεται τώρα μέσω της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εγκαθιδρυθεί από 10 βασιλιάδες που συμβολίζονται με τα 10 κέρατα. Αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες του πλανήτη που θα προκύψουν στο τέλος των ιδιωτικοποιήσεων και οικονομικών συγχωνεύσεων. Στον ανώτατο θρόνο της κοσμοκρατορίας θα καθίσει ένας άλλος βασιλιάς που συμβολίζεται με το κέρατο που βγάζει μάτια και στόμα. Αυτός θα εκθρονήσει 3 από τους 10 συμβασιλείς και θα κυβερνήσει για 3,5 χρόνια, καταστρέφοντας τη γη και την ανθρωπότητα. Παλαιά Διαθήκη, προφήτης Δανιήλ, κεφάλαιο 8. Το 553 π.Χ., αφού πέρασαν 2 χρόνια από τότε που ο προφήτης Δανιήλ είδε το όραμα με τα 4 θηρία, και ενώ βρισκόταν στα Σούσα, στη χώρα Ελάμ, είδε κι άλλο όραμα. Είδε πως βρισκόταν στον ποταμό Ουβάλ και ότι πλάι στο ποτάμι στεκόταν ένα πανίσχυρο κρυάρι που είχε 2 κέρατα στο κεφάλι του και το ένα ήταν πολύ ψηλότερο από το άλλο. Κανένα από τα υπόλοιπα ζώα δεν τολμούσε να τα βάλει μαζί του, μέχρι που εμφανίστηκε από τα νοτιοδυτικά, σχεδόν πετώντας, ένα τράγος με ένα πελώριο κέρατο ανάμεσα στα μάτια του. Έπεσε με όλη του την ορμή επάνω στο κρυάρι, το συνέτριψε και έγινε αυτός μέγας και τρανός. Μα καθώς ο τράγος βρισκόταν στο απόγειο της δόξας του, το κέρατο το μεγάλο έπεσε και στη θέση του βγήκαν 4 κέρατα στα 4 σημεία του ορίζοντα. Από ένα από αυτά τα κέρατα ξεφύτρωσε ένα άλλο κέρατο και εξάπλωσε την ισχύ του παντού και προς νότο και προς ανατολή και έφτασε ως τη δύναμη του ουρανού. Έριξε δυνάμεις και άστρα του ουρανού κάτω στη γη, όπου ποδοπατήθηκαν για 1150 ημερονύκτια. Στο διάστημα αυτό η θυσία προς το Θεό διαταράχτηκε, το Άγιο ερήμωσε, το δίκαιο χάθηκε και η αμαρτία θρόνιασε στο θυσιαστήριο. Ο προφήτης Δανιήλ ζήτησε να πληροφορηθεί τη σημασία του οράματος και τότε εμφανίστηκε ο Άρχον Γαβριήλ και του είπε πως όσα είδε αφορούν εκείνους που θα ζήσουν το τέλος της οργής κατά τους έσχατους χρόνους και του εξηγεί. Το κρυάρι συμβολίζει το θρόνο του βασιλέως των Μηδοπερσών. Ο τράγος συμβολίζει το θρόνο του βασιλέως των Ελλήνων. Το μεγάλο κέρατο είναι ο πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων, ο Μέγας Αλέξανδρος ο Μακεδόν. Όταν αυτός πεθάνει, θα στηθούν από το ελληνικό έθνος άλλοι 4 θρόνοι, όχι όμως ενδοξότεροι από αυτόν. Όταν ολοκληρωθεί η εξουσία και η αμαρτία αυτών των θρόνων, από έναν από αυτούς θα προέλθει ένας βασιλιάς ξεδιάντροπος που θα προκαλέσει τρομερά προβλήματα. Η εξουσία και η δύναμή του θα είναι ανυπέρβλητη. Θα μπορεί να καταστρέψει τους γήινους σαν αυγό μέσα στο χέρι του. Αυτό θα κρατήσει 1150 ημερονύκτια.
ένας άγγελος καλεί τον Ευαγγελιστή Ιωάννη για να του δείξει το έγκλημα μιας πόρνης που κάθεται πάνω σε πολλά νερά, με την οποία πόρνευσαν οι βασιλιάδες της γης και μέθησαν οι γήινοι με το κρασί της πορνείας. Ο Ευαγγελιστής μεταφέρεται πνευματικά από τον άγγελο σε έρημο τόπο, όπου βλέπει μία γυναίκα να κάθεται σε ένα κόκκινο θηρίο που ήταν γεμάτο ονόματα βλασφημίας και είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Η γυναίκα ήταν ντυμένη με πορφυρά και κόκκινα ρούχα, στολισμένη με χρυσό, πολύτιμους λίθους, μαργαριτάρια και κρατούσε χρυσό ποτήρι γεμάτο με συχάματα και ακαθαρσίες της πορνείας της γης. Στο μέτωπό της έγραφε κάτι μυστηριώδες: «Βαβυλώνα η Μεγάλη, μητέρα των πορνών και των βδελιγμάτων της γης». Καθώς ο Ευαγγελιστής βλέπει τη γυναίκα να μεθά με αίμα Αγίων και με αίμα των μαρτύρων του Ιησού, σαστίζει και μένει έκπληκτος. «Γιατί εκπλήσεσαι?» τον ρωτά ο άγγελος. «Εγώ θα σου εξηγήσω το μυστήριο της γυναίκας και το θηρίο που τη βαστάει. Το θηρίο που είδες υπήρχε και δεν υπάρχει πλέον, μα πρόκειται να ξανανεύει από την Άβυσσο και στο χαμό θα πάει. Θα θαμπωθούν από αυτό όλοι εκείνοι οι γήινοι, τον οποίον το όνομα δεν έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής από τη δημιουργία του κόσμου, καθώς θα βλέπουν το θηρίο που υπήρχε και δεν υπάρχει να παρουσιάζεται. Εδώ θα φανεί ο σοφός νους. Τα 7 κεφάλια του θηρίου συμβολίζουν 7 βουνά πάνω στα οποία κάθεται η γυναίκα. Επίσης συμβολίζουν και 7 βασιλιάδες, από τους οποίους οι 5 έπεσαν, ο ένας παραμένει και ο τελευταίος δεν έχει ακόμα έλθει, μα και όταν έλθει για λίγο θα μείνει. Και το θηρίο, το οποίο υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει, μαζί και ο τελευταίος, είναι 8ος και είναι ένας από τους 7 και στο χαμό θα πάει. Τα 10 κέρατα συμβολίζουν 10 βασιλιάδες, οι οποίοι δεν έχουν αναλάβει ακόμα τη βασιλεία τους, μα θα την πάρουν για μια ώρα μαζί με το θηρίο. Αυτοί ομόφωνα θα παραδώσουν την εξουσία τους στο θηρίο. Θα πολεμήσουν εναντίον του αρνίου, μα το αρνίο θα νικήσει, διότι είναι ο κύριος των κυρίων και ο βασιλεύς των βασιλέων. Και όσοι είναι μαζί του είναι πιστοί και εκλεκτοί. Τα νερά πάνω στα οποία κάθεται η πόρνη συμβολίζουν τους λαούς, τις φυλές, τα έθνη και τις γλώσσες. Τα 10 κέρατα και το θηρίο θα μισήσουν την πόρνη, θα την ερημώσουν, θα την γυμνώσουν, θα φάνε τις άρκες της και θα την κάψουν στη φωτιά. Διότι ο Θεός επέτρεψε έτσι, ώστε οι 10 βασιλείς να συμφωνήσουν και να δώσουν ομόφωνα την απόλυτη εξουσία στο θηρίο, πραγματοποιώντας έτσι τους λόγους του Θεού. Η γυναίκα συμβολίζει τη μεγάλη πόλη που βασιλεύει πάνω στους βασιλιάδες της γης. Τα 7 παγκόσμια βασίλεια και οι θρόνοι τους που είδαμε στο βιβλίο του προφήτη Δανίλ συμβολίζονται εδώ στο 17ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης Ιωάννου με ένα θηρίο που έχει 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Καθένα από τα 7 κεφάλια του θηρίου συμβολίζει και ένα παγκόσμιο βασίλειο και τον αντίστοιχο θρόνο του. Από τα 7 παγκόσμια βασίλεια, τα 6 υπήρξαν στο παρελθόν, τώρα δεν υπάρχει κανένα, μα ετοιμάζεται μέσω των κρατικο-οικονομικών ενοποίησεων το 7ο και τελευταίο. Από τους 7 θρόνους όμως, μόνο οι 5 έπεσαν. Ο ένας θρόνος, δηλαδή αυτός της ελληνορωμαϊκής κοσμοκρατορίας, παραμένει. Κατά τον 4ο μετά Χριστό αιώνα, η ελληνορωμαϊκή κοσμοκρατορία μεταμφιέστηκε σε χριστιανική και εκτός από τον πολιτικό θρόνο απέκτησε και θρησκευτικό, που αρχικά ήταν ισότιμος του πολιτικού, μα στη συνέχεια υπέρτιμος αυτού. Ο πολιτικός θρόνος έπεσε μαζί με την κοσμοκρατορία στη Μεν Δύση το 476 μετά Χριστό, στη Δε Ανατολή το 1453 μετά Χριστό.
Έτσι έμεινε μόνο ο θρησκευτικός θρόνος που τον κατέχει μέχρι σήμερα ο Πάπας Ρώμης στη Δύση και ο Πατριάρχης Νέας Ρώμης στην Ανατολή. Εξαιτίας δε του διπλού θρόνου, Δύσης και Ανατολής, της Ρωμαϊκής Κοσμοκρατορίας, αν μετρήσουμε όλους τους θρόνους από τις κοσμοκρατορίες που υπήρξαν και τώρα δεν υπάρχουν, συν και το θρόνο της τελευταίας κοσμοκρατορίας που πρόκειται να έρθει, θα δούμε ότι αυτός είναι όγδοος, όπως είδαμε και προηγουμένως. Μαθαίνουμε επίσης ότι ο θρόνος αυτός θα προέλθει από έναν από τους 7 προηγούμενους θρόνους. Και αφού από τους 7 αυτούς θρόνους παραμένει μόνο ο θρόνος του Πάπα και του Πατριάρχη, συμπεραίνουμε ότι ο βασιλιάς της τελευταίας κοσμοκρατορίας θα προέλθει ή από το θρόνο του Πάπα ή από το θρόνο του Πατριάρχη. Τα 10 κέρατα συμβολίζουν τους 10 συγκυβερνήτες που θα αναλάβουν την κυβέρνηση της κοσμοκρατορίας όταν αυτή εμφανιστεί. Αυτοί ομόφωνα θα παραδώσουν την απόλυτη εξουσία στον ανώτατο βασιλιά που, όπως είδαμε, θα προέλθει από το θρόνο του Πάπα ή του Πατριάρχη. Η πόρνη Βαβυλώνα συμβολίζει τον κόσμο της διαφθοράς που πάντα καταλαμβάνει τις θέσεις στις πυραμιδικές ιεραρχίες που στείνουν τα επίγεια βασίλεια και οι θρόνοι και εξουσιάζει λαούς, έθνη και κυβερνήσεις. Οι 10 συγκυβερνήτες και ο βασιλιάς θα μισήσουν τον κόσμο αυτό μέσα από τον οποίο αναρριχήθηκαν, θα τον κατακρεουργήσουν και θα τον πυρπολίσουν, πραγματοποιώντας έτσι τα λόγια αυτά του Θεού. Rastaman take over, and this our life all over. Yeah, it's sweet love and unity and power. I'm seeing it's gotta be keen. I'm being along with queen. I'm going to be in a machine. I'm just saying, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βρίσκεται πνευματικά στη θάλασσα και βλέπει να βγαίνει από μέσα ένα θηρίο με 10 κέρατα και 7 κεφάλια. Πάνω στα 10 κέρατα υπάρχουν 10 στέματα και πάνω στα κεφάλια ονόματα βλασφημίας. Το θηρίο μοιάζει με λεοπάρδαλη, τα πόδια του είναι σαν αρκούδας και το στόμα του σαν λιονταριού. Και ο δράκος του έδωσε το θρόνο του και εξουσία μεγάλη. Ένα από τα 7 κεφάλια ήταν θανάσιμα σφαγιασμένο, μα η πληγή θεραπεύτηκε και όλη η γη θαύμασε και το ακολούθησε. Και προσκύνησε το δράκο που έδωσε την εξουσία στο θηρίο και προσκύνησε το θηρίο λέγοντας «Ποιος μπορεί να το μοιάσει, ποιος μπορεί να το πολεμήσει». Του δόθηκε στόμα που έλεγε λόγια μεγάλα και αλαζονικά και βλάσφημα και του δόθηκε εξουσία να κάνει πόλεμο για 42 μήνες. Και άνοιξε το στόμα του και βλασφήμισε το Θεό, το όνομα του Θεού, το χώρο του Θεού και όσους μετέχουν στο χώρο του Θεού. Του επετράπη να κάνει πόλεμο με τους Αγίους, να τους νικήσει και να εξουσιάσει κάθε φυλή και έθνος επίγειο. Και θα το προσκυνήσουν όλοι οι γήινοι, εκείνοι που το όνομά τους δεν έχει γραφτεί από δημιουργίας κόσμου στο βιβλίο της ζωής του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου. Εάν έχετε αυτιά, ακούστε. Εάν κάποιος εχμαλωτήσει και ο ίδιος θα εχμαλωτιστεί. Εάν κάποιος σκοτώσει, έτσι και αυτό θα σκοτωθεί. Εδώ θα φανεί η πίστης και η υπομονή των Αγίων. Ο Ευαγγελιστής βλέπει και δεύτερο θηρίο να έρχεται. Αυτή τη φορά από τη στεριά. Έχει 2 κέρατα σαν αρνιού, μα μιλά σαν δράκος. Αναλαμβάνει να ασκεί όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου εμπρός αυτό. Και κάνει πράγματα τρομερά, όπως να κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό μπροστά στους ανθρώπους. Εξαπατά τους γήινους με τα κόλπα που χρησιμοποιεί για λογαριασμό του πρώτου θηρίου και τους βάζει να φτιάξουν μια εικόνα για το θηρίο που είχε την πληγή του μαχαιριού και έζησε. Του επετράπει να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, ώστε και να μιλήσει η εικόνα και να κάνει ό,τι χρειάζεται για να εξοντώσει όσους δεν την προσκυνούν. Εξαναγκάζει όλους ανεξαιρέτως να πάρουν ένα χάραγμα στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπο, ώστε κανείς να μην μπορεί να πουλά και να αγοράζει παρά μόνο όποιος έχει το χάραγμα, που είναι το όνομα του θηρίου ή καλύτερα ο αρθιμός του ονόματός του. Εδώ είναι η σοφία. Όποιος έχει μυαλό ας λογαριάσει τον αρθιμό του θηρίου, διότι είναι αρθιμός ανθρώπινος και είναι ο αρθιμός 666.
Το 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης μας δίνει περισσότερες πληροφορίες για το 7ο και τελευταίο παγκόσμιο βασίλειο που θα εμφανιστεί στη Γη και που εδώ συμβολίζεται ως θηρίο με 10 εστεμένα κέρατα και 7 κεφάλια που φέρουν βλάσιμα ονόματα. Τα 10 εστεμένα κέρατα συμβολίζουν τους 10 ιδιοκτήτες του πλανήτη που θα κυβερνήσουν το τελευταίο παγκόσμιο βασίλειο και τα 7 κεφάλια δείχνουν τις 7 συνολικά εμφανίσεις που έκανε στη Γη το βασίλειο αυτό και κατά τις οποίες βλασφημούσε το Θεό διότι έδινε στους βασιλιάδες του ονόματα όπως Θεός, Μέγας Αρχιερεύς, Θεότατος, Παναγιώτατος κλπ. Το ότι το θηρίο είναι σαν λεοπάρδαλι με πόδια αρκούδας και στόμα λιονταριού σημαίνει ότι θα είναι ένα βασίλειο που θα προκύψει με τη συνένωση όλων των άλλων βασιλείων της Γης και ο κάθε διεφθαρμένος γήινος θα μπει στην υπηρεσία του. Η κεφαλή του θηρίου που είχε δεχθεί τη θανάσιμη μαχαιριά αλλά τελικά θεραπεύτηκε συμβολίζει την έκτη εμφάνιση του παγκόσμιου βασιλείου, δηλαδή όταν αυτό υπήρχε σαν ελληνορωμαϊκή κοσμοκρατορία. Τότε το βασίλειο είχε διχαστεί σε δυτικό και ανατολικό και στη συνέχεια κατακαιρματίστηκε και χάθηκε. Οι μακραίωνες και αιματηρότατες προσπάθειες πολλών βασιλέων, όπως Καρλομάγνου, Όθωνα Ναπολέοντα, Χίτλερ και λοιπόν, να ανασυστήσουν την αγία πλέον κοσμοκρατορία, δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως, βάσει ενός ενοποιητικού σχεδίου που τυπικά ξεκίνησε το 1957 με τη συνθήκη της Ρώμης και την ίδρυση της ΕΟΚ, τα κομμάτια της άρχισαν να μαζεύονται και η ελληνορωμαιοχριστιανιστική κοσμοκρατορία επιστρέφει παντοδύναμη και οικουμενική. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ολόκληρη την οικουμένη είναι ιστορική αναγκαιότητα, διότι ιστορικά η Αμερική, η Αυστραλία, ακόμα και η Νότια Αφρική θεωρούνται ευρωπαϊκά κράτη, αφού Ευρωπαίος θεωρείται αυτός που έχει δεχτεί την επιρροή του ελληνορωμαιοχριστιανιστικού εκπολιτισμού. Τα κράτη της Ασίας και της Βορείου Αφρικής που δεν θεωρούνται ευρωπαϊκά και ιδιαιτέρως τα Ισλαμικά κράτη θα εκπολιτιστούν προσχωρώντας στην διευρυνόμενη Ευρώπη. Τα κράτη που δεν συμμορφωθούν θα εκπολιτιστούν με γενοκτονίες όπως Ιράκ, Αφγανιστάν κλπ. Η θεραπεία της έκτης κεφαλής του θηρίου δεν σημαίνει μόνο την αναβίωση της ελληνορωμαϊκής κοσμοκρατορίας, μα σημαίνει επίσης και την επανένωση του διχασμένου και παραμένοντος θρόνου της. Το όλο ενοποιητικό σχέδιο θα ολοκληρωθεί με τις θρησκευτικές ενοποιήσεις μέσω των οποίων η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία θα ενωθεί με τη Ρωμαιοορθόδοξο, ενώνοντας έτσι και τον θρόνο της Δυτικής Ρωμαϊκής Κοσμοκρατορίας, δηλαδή τον Πάπα Ρώμης, με το θρόνο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Κοσμοκρατορίας, τον Πατριάρχη Νέας Ρώμης. Για να προκύψει ένας και μοναδικός θρόνος για την Ελληνορωμαϊκή Κοσμοκρατορία. Ο παγκόσμιος πανθρησκευτικός ηγέτης που θα κάτσει στο θρόνο αυτό θα παρουσιαστεί ως η ενσάρκωση του Χριστού, μα θα είναι η ενσάρκωση του Αντίχριστου. Και στο όραμα συμβολίζεται σαν θηρίο με δύο κέρατα που μοιάζουν με κέρατα αρνίου, μα ομιλεί σαν δράκος. Αυτός θα αναλάβει την απόλυτη εξουσία της κοσμοκρατορίας και θα κάνει τους γήινους να προσκυνήσουν αυτήν την μετά από 16 αιώνες κατακαιρματισμού ολυμπιακή αναβίωση της ελληνορωμαϊκής κοσμοκρατορίας. Θα κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό με δορυφορική τεχνολογία, θα εξαπατήσει τους γήινους και θα τους βάλει να διασυνδέσουν την παγκόσμια κυβερνομηχανή. Όλα τα δίκτυα θα συνδεθούν σε ένα απόλυτο διαδίκτυο, το Ίντερνετ 7, και όλοι οι υπολογιστές θα αντικατασταθούν από έναν παγκόσμιο υπολογιστή των Θέριων στις Βρυξέλλες. Μέσω αυτής της κυβερνομηχανής, η οποία στο όραμα ονομάζεται εικόνα του θηρίου, η κοσμοκρατορία θα έχει εικόνα και ήχο από κάθε σημείο του πλανήτη. Ο Αντίχριστος θα προγραμματίσει έτσι την κυβερνομηχανή, ώστε να αντιλαμβάνεται ποιος δεν την προσκυνά και να τον εξοντώνει. Αυτό θα το καταφέρει επειδή θα εξαναγκάσει όλους, ανεξαιρέτως, να φέρουν πάνω στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο μια ραδιοετικέτα, που δεν είναι άλλο παρά η εξέλιξη του σημερινού κινητού, και μέσω της οποίας θα είναι σε συνεχή σύνδεση με την κυβερνομηχανή και έτσι μόνο να μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε συναλλαγή. Η ραδιοετικέτα αυτή
που στο όραμα ονομάζεται αριθμός του θηρίου ή όνομα του θηρίου ή χάραγμα. Είναι ο γνωστός γραμματός κωδικός, barcode, που περικλείεται από τρία εξάρια. Αυτός στην εξελιγμένη του μορφή θα είναι και πομποδέκτης, δηλαδή το κινητό 7ης γενιάς, και όποιος το παίρνει θα γίνεται μόνιμα πλέον τερματικό της κυβερνομηχανής. Όσοι αρνηθούν τη σύνδεση, δηλαδή το χάραγμα, θα αναγνωρίζονται από την κυβερνομηχανή ως τρομοκράτες και θα εξολοθρεύονται αμέσως, αφού η κυβερνομηχανή ελέγχει κάθε οπλικό σύστημα, επίγειο ή δορυφορικό, ανθρώπινο ή μηχανικό.